Ο ραδιοφωνικός σταθμός της Μόσχας απήγγειλε κάτι το φοβερό αυτές τις ημέρες. Απήγγειλε κάτι το φοβερό, το οποίο ακριβώς οι επιστήμονες οι οποίοι βρίσκονται σε αυτήν τη χώρα και εκείνοι οι οποίοι απασχολήθησαν με αυτό το θέμα έμειναν εκστατικοί, απορριμμένοι. Δεν μπορούσα να μιλήσω. Τι είχαν σκεφτεί? Εσκέφθησαν να ανοίξουν στην γη μία τρυπανιά με γεωτρύπανα, τα οποία γεωτρύπανα έβαλαν ειδικό μηχάνημα στην άκρη και έφτασαν βάθος 14,5 χιλιόμετρα. 14.500 μέτρα. Όταν έφτασα σε ένα σημείο, ακούστησαν φωνές, δάκρυα, βογκυτά, αλλαλαγμή, πόνος, θρήνος. Και τότε σκέφτησαν ότι έχουμε φτάσει σε ένα άλλο κόσμο. Ποιος να είναι αυτός ο άλλος κόσμος? Διότι σαν ανθρώπινες φωνές. Και τούτα δεν σας τα λέγω γιατί τα λέγω εγώ. Τα λέγουν αυτοί οι ίδιοι οι οποίοι το έκαναν το πείραμα τούτο. Και τούτο, αδερφοί μου, είπαν, ομίλησαν και είπαν τη φράση «Εφθάσαμε στον Άδη». Είναι όντως συγκλονιστικό το θέμα. Και αυτός ο οποίος έλεγε «Δεν πίστευα εγώ στα επουράνια, τώρα πιστεύω στα υπόγεια». Και τι λέγει τώρα, στηρίζεται τούτον επάνω στην Αγία Γραφή? Στηρίζεται, έχει στήριγμα, έχει. Μην ξεχάσετε τον ύμνο της Εκκλησίας μας, ο οποίος αναφέρει στην Ανάσταση «Κάτι ήλθες εν της κατωτάτης της γης και συνέτριψας μοχλούς αιωνίους». Αυτό το κατωτάτης της γης τι είναι? Δεν ανήλθες στους ουράνους, κάτι ήλθες στα κατώτατα της γης, στο βάθος της γης, στα υποχθόνια. Τούτο σημαίνει κόλαση, αδερφοί. Και αυτός ο άνθρωπος ο ηλιστής είπε ότι όντως υπάρχει κόλαση. Επαρεδέχτη ότι υπάρχει κόλαση. Δεν πίστευα, λέγει, ότι υπάρχει παράδεισος. Τώρα πιστεύω ότι υπάρχει κόλαση. Και υπάρχει, είπε τη λέξη Άδης. Άδης. Όσοι ήκουσαν αυτή την εκπομπή, έμειναν πραγματικά απορριμμένοι. Τι υπάρχει? Βέβαια, εις μία ερώτηση του Ιερού Χρυσοστόμου, ο οποίος Ιερός Χρυσόστομος, τον ερώτησαν και του λέγουν «Υπάρχει κόλαση και πού βρίσκεται η κόλαση?» Εκείνος απήντησε με μία όμορφη απάντηση. Εάν υπάρχει, λέγει, κόλαση και είναι εις τον κόσμο ή εκτός του κόσμου, αυτό να μην σας ενδιαφέρει, λέει. Να σας ενδιαφέρει να μην πάτε εκεί. Αυτό να σας ενδιαφέρει. Αυτή είναι και η σημάς η ευχή, όχι να κολαστούμε, αλλά να πάμε κοντά στον Χριστό, όχι στα υποχθόνια, στα επουράνια, εκεί που είναι ο Θεός μας, εκεί που μας ετοιμάζει όσα δεν είδε ανθρώπινος οφθαλμός, ούτε ήκουσεν ακοή ανθρώπου, ούτε επικαρδίαν ανθρώπου ανέβη. Αυτά αρκέστη ο Απόστολος Παύλος να μας πει.